Εν τω μεταξύ, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποια συνταγματικά θέματα ή έτσι τα προσεγγίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δικηγόρος Παραρίο Πάγο, κύριος Βασίλης Τζέμος. Όπως ο ίδιος σημείωσε σε παρέμβασή του, η οποία πέρασε τα ψηλά, η αλήθεια είναι, με ελάχιστα μέσα, στο διήμερο στα Χανιά του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει και νομικά προβλήματα και βεβαίως δεν είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει πολιτικά αν καταργηθεί. Πρέπει όμως ενδεχομένως να εξεταστεί και η ριζική τροποποίησή της. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε για λίγο, τον βγάλαμε από συνεδρία στον άνθρωπο, τον κύριο Τζέμο. Καλημέρα, κύριε Τζέμο. Καλημέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση στον ελάχιστο χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι σαφές για σας ότι υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα στις υπέρμετρες αναπροσαρμογές που υφίσταται ο καταναλωτής. Γιατί στην κοινωνία ζείτε, ξέρετε τι γίνεται κάθε μέρα όποιος ανοίγει το λογαριασμό. Ναι, όπως είπα και σε πρόσφατη συνέντευξή μου αλλά και σε συζητήσεις που είχαμε με συναδέλφους, οι υπερβολικά μεγάλες ανατιμήσεις βάσει της ρήτρας αναπροσαρμογής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν συνταγματικό πρόβλημα. Θέλω μόνο να τονίσω, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και δεν είναι ωραίο ούτε να μιλάμε κρύβοντας τα λόγια μας, φοβούμενοι, αλλά ούτε και μαξιμαλιστικά. Mm-hmm. Ότι δεν μιλάω γενικά για τη συνταγματικότητα του θεσμού, αλλά επειδή η αντισυνταγματικότητα στην ελληνική νομική τάξη κρίνεται πάντα σε συνάρτηση με συγκεκριμένα πραγματικά προστατικά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όντως μιλάω για τη συνταγματική εφαρμογή αυτού του θεσμικού πλαισίου. Όπως θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να γίνει ένα παράδειγμα είναι σε περιπτώσεις που κάποιος είχε ένα τιμολόγιο με κάποιο πάροχο. Και είναι πολλές σε τέτοιες περιπτώσεις που να δείξει το χώρο δημοσιότητας. Σταθερό και με μία ένα ενημερωτικό από επόμενο λογαριασμό αυτό γίνεται κειμενόμενο και έχουμε τριπλασιασμό του ποσού. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο φτωχό με ένα συγκεκριμένο εισόδημα και έχουμε τριπλασιασμό του ρεύματος της ΔΕΗ με ένα απλό ενημερωτικό. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και γιατί δεν τηρήθηκε αυτή τη διαφάνεια και γιατί δεν έδωσε τη συνένεσή του και γιατί είναι τριπλή η νομική βάση, είναι υπερβολική αυτή η αναπροσαρμογή. Προσοχή, δεν μιλάω για μια αναπροσαρμογή του 20%. 20% ας πούμε ανατιμήσεις έχουμε και σε άλλα αγαθά αυτή τη στιγμή και το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητα, έτσι. Πείτε μου σας παρακαλώ, αν ισχύει αυτό, δεν ισχύει και η αντισυνταγματικότητα στην απόφαση του ενός παρόχου να κόψει σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλεκτρικό ρεύμα? Να σας πάρω μια, δεν είναι ακραία στην Ελλάδα που ζούμε, μια περίπτωση οικογένειας με άνεργους. Έχουν συμβεί όλα αυτά που έχετε ήδη προοικονομήσει και τις κόβουν και το ρεύμα. Ναι. Αυτό είναι συνταγματικό, ναι. Δεν πρέπει να τις κόψουν το ρεύμα. Σύμφωνα με το σύνταγμά μας και την ένωμη μας τάξη. Δεν πρέπει να τις κόψουν το ρεύμα. Μάλιστα. Γιατί εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Έχουμε παραβίαση όχι μόνο της οικονομικής του ελευθερίας, πώς μπορεί να συμβεί σε μένα και σε εσάς, αλλά και τις ανθρώπινες αξιοπρέπειες. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και δεν είναι ότι δεν πληρώνει τα 50, τα 30 ευρώ στην ΕΙΔΑ που όντως τα οφείλει. Εκεί ενδεχομένως μπορούμε να δούμε ότι μπορεί και να χρειαστεί να κοπεί. Δεν λέω ότι πρέπει να κοπεί. Μιλάμε για σώρευση και υπερβολικής τιμολόγησης και αδυναμίας του συγκεκριμένου ανθρώπου. Επόμενο ερώτημα. Υπάρχουν υπέρμετρες αναπροσαρμογές, είναι κοινό μυστικό. Ο τρόπος υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής, δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό τον ενδεικτικό πίνακα που κάποιοι κάθισαν και έβγαλαν, που θυμίζει τριγωνομετρία, αλγεβρικό διάνυσμα, διφορική εξίσωση και πάει λέγοντας. Και το τι δεν είναι ευληπτό στον απλό καταναλωτή δεν είναι ένα θέμα? Είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι μια ακόμα διάσταση που ως τη θέτεται. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Και μάλιστα, επειδή κάποιοι επικαλούνται ότι αυτό έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν είναι ορθό. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πει ότι οι ρήτρες αναπροσαρμογής, το έχει πει σε άλλη φάση για το φυσικό αέριο, με αποφάσεις του, οι ρήτρες αναπροσαρμογής πρέπει να είναι κατανοητές και εύληπτες από το μέσο πολίτη. Οπότε και από την οπτική του ενωσιακού δικαίου δεν είναι αυτό επιτρεπόμενο. Δεν τίθεται μόνο θέμα της συνταγματικότητας. Έχουμε νομολογία από αυτό το θέμα και σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου. Δηλαδή, όπως σωστά το θέτεται, υπάρχει διάσταση αστικολογική. Γενική όρηση συναλλαγών, πρόβλημα, αδιαφανής, χωρίς να συνενέσω. Υπάρχει διάσταση η ενωσιακή,
Εντάξει, έχουμε βάλει στο δίκαιο της ενέργειας περίπτωση αναπροσαρμογής, αλλά μας έχει πει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αρμόδιο ότι πρέπει να είναι εύληπτες, όπως σωστά λένε και αυτοί, εδώ δεν είναι εύληπτοι. Γι' αυτό έπρεπε να δω και τι ήρα νωρίτερα ότι δεν είναι εύληπτοι, καθαρά, για να γίνει εύληπτη από τους παρόχους. Και υπάρχει και το ζήτημα της συνταγματικότητας σε υπερβολικές εφαρμογές του μέτρου με υπερτιμολογήσεις ή με κόψιμο ρεύματος, όπως συζητήσαμε πριν, σε πολύ φτωχούς πολίτες. Άρα, κατά τη γνώμη σας, να ένα πεδίο δόξης λαμπρό και για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη ΡΑΗ και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού από το πώς γίνεται εύληπτο σε μένα τον πολίτη η ρήτρα αναπροσαρμογής. Σωστά. Όπως σωστά επισημαίνεται, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Μάλιστα. Αν διατηρηθεί και καθώς θα διατηρηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, γιατί από ό,τι είδα, οι εισαγγελίες της κυβέρνησης είναι στα θετικά, βέβαια να πούμε ότι όλα και η κυβέρνηση και, και ο ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής έχουν συμφωνήσει ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Η κυβέρνηση εξήγηλε ένα νομοθετικό μέτρο, θα δούμε αυτό πόσο τελέσφορο θα είναι. Είναι κρίσιμο όμως, επειδή συνεχίζει, όπως σωστά λέτε, να λειτουργεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό, καθώς θα παραμείνει, που είναι ένα παράλληλο ζήτημα, θα πρέπει να είναι εύληπτο για τον πολίτη και όπως επίσης βάζει και μια πέμπτη παράμετρο πολύ σωστά, είναι ζήτημα και της Επιτροπής Ανταγωνισμού να κοιτάξει μήπως μέσω της ρήτρας, πέρα από τον καταναλωτή που κοιτάξαμε τώρα τον καταναλωτή, δημιουργούνται και αντιανταγωνιστικές πρακτικές μεταξύ των παρών. Δηλαδή, εννοείται καρτέλ. Δεν το ξέρω, λέω ότι αυτό δεν έχουμε στοιχεία για να το πούμε. Ναι, σωστά. Αλλά πρέπει να δούμε και να έχει παράμετρο δίπλα στο αστικό, στο σύνταγμα, στο ενωσιακό, στο δίκαιο της ενέργειας, το δίκαιο του ανταγωνισμού. Δηλαδή, πόσο αυτό νόθευσε τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, εμένα και εσάς μας είπαν ότι θα έχουμε σταθερό ρεύμα, πήρε περισσότερους πελάτες και μετά, χωρίς να το καταλάβουμε, το αναπροσάρμοσε με ένα τιμολόγιο που ενδεχομένως μπορεί να είναι χειρότερο από έναν άλλον που αν είχα πάει κατευθείαν να ξέρω ότι θα έχει τιμενόμενο τιμολόγιο. Μάλιστα. Και επειδή για το επόμενο δίμηνο δεν καταργείται αυτή η ρήτρα, δεν ξέρω, και τα κόμματα κατά τη γνώμη μου και η κυβέρνηση αργά το κατάλαβαν, αλλά εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Συμφωνώ μαζί σας. Και επίσης έχουμε αρμόδια αρχή για αυτό το θέμα. Που αυτή έπρεπε πρώτη να ασχοληθεί με τα σημαντικά. Ξέρετε, ένα πρόβλημα με κάποια αρμοδιότητες διοικητικές του ελληνικού κράτους είναι ότι δεν είναι όλα τα ίδια τα θέματα ίδια σημασία. Αφού υπήρχε αυτό το θέμα, αυτό έπρεπε να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένα. Και ρητά κίνηση σαν αρμοδιότητες τη ΡΑΗ προστασία του καταναλωτή. Μάλιστα. Δύο τελευταία ερωτήματα για να μην παίρνω και από τον πολύτιμο χρόνο. Από συνεδρία σας βγάλαμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, που κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμο. Αν για μένα και για εσάς, τον απλό καταναλωτή, δεν είναι εύληπτο, και αυτό είναι στη συντριπτική πλειοψηφία, ο τρόπος υπολογισμού, μπορεί αυτό να αποτελεί και αιτία, προσέξτε τι σας ρωτώ, να μην μπορεί ούτε ο ελεγκτικός μηχανισμός να βγάλει ακριβές πόρισμα για το επιπλέον κέρδος των εταιριών? Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ειδικοί που αυτό το που εμάς μας δυσκολεύει, και εμένα με δυσκολεύει, δεν σας είπα ότι προσπάθησα να το δω και σε κάποια στοιχεία του, ας πούμε, αυτή την παράμετρο δεν την κατάλαβα 100%. Έτσι, που έχω και νομικές και οικονομικές γνώσεις. Θεωρώ ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως σε πρώτο χρόνο, επειδή υπάρχουν ειδικοί, δηλαδή σειρά υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν, θέλω να πω, τι προβλέπει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό βέβαια, ότι αυτοί μπορούν να το ελέγξουν, δεν αναιρεί το δεδομένο, το βασικό, ότι αυτό είναι σαφές για το μέσο κόσμο. Μάλιστα. Επίσης μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία που θα τους δοθούν, διότι επαφιόμαστε στα απορίσματα των ορκωτών ελεγκτών που οι ίδιοι υπάροχοι επιλέγουν. Ναι. Μάλιστα. Όχι, για να καταλάβουν πάντως και γενικότερα. Πάντως και γενικότερα, όπως νομίζω και εσείς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια συνολική θεσμική λύση. Και όχι σωστά, για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, να αφήσουν οι πολίτες να τρέχουν σε δικαστήρια, να προσπαθούν με το υστέρημά τους να. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αγώνες. Κλείνω με το εξής, κύριε Τζέμο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν επί δύο χρόνια, έστω και με καθυστέρηση, τουλάχιστον εγώ έχω δημοσιοποιήσει 3 πορίσματα της ανεξάρτητης αρχής του συνηγόρου του καταναλωτή. Και για τα υπερκέρδη και για αθέμητες πρακτικές και για υπερτιμολογήσεις. Αυτά δεν διωγγώνουν τις ευθύνες των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως είναι η ΡΑΕ, Επιτροπή του Ανταγωνισμού και τα αρμόδια Υπουργεία? Δηλαδή, τι τον έχουμε το συνήγορο του καταναλωτή, αν δεν λαμβάνονται υπόψη οι διαπιστώσεις του? Ναι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν έχω εικόνα όλες αυτές, έχω δει μια τέτοια γνωμονότηση, δεν έχω δει περισσότερες. Σίγουρα, εδώ πέρα έπρεπε να κινηθεί
δραστικότερα και ο συνήγορος του καταναλωτή και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά κυρίως θεωρώ την αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας του αρμόδιου Υπουργείου. Άκουγα σήμερα στη συνέντευξη του αρμόδιου Υπουργού, λέει, εμείς προσπαθούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα ενωσιακά το Φλεβάρι. Πρώτον, το θέμα δεν ανήκει στο Φλεβάρι που προέκυψε νωρίτερα, χρειαζόταν γρηγορότερα αντιδραστικά. Και αν προσπαθεί να το λύσει επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Φλεβάρι, δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τον Μάη για να εξαγγείλει νομοθέτηση για τον Ιούλιο. Σωστό. Άρα, κύριε Τζέμο, είναι κατακλείδη. Προφανώς δεν μιλάμε εδώ για την αντισυνταγματικότητα, αλλά μιλάμε για πτυχές που άπτονται των συνταγματικών προνοιών σε σχέση με κατά περίπτωση καταστάσεις με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Σωστά. Ακριβώς. Και ένα ενιαίο πρόβλημα μη σαφήνειας και ένα πιο γενικευμένο πρόβλημα αδιαφάνειας στον τρόπο ενημέρωσης περί της εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μάλιστα. Κύριε Τζέμο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Θερμά, κύριε Σακίνη.